Νίκο Ευσταθίου, πρώτο παιχνίδι. Ήταν βέβαια έρθε σε ένα λεπτό πριν τη λήξη του παιχνιδιού σχεδόν. Αλλά είδαμε ότι στο πρώτο ημίχρονο δεχτήκατε πολλές ευκαιρίες. Ήταν ο αέρας βέβαια που επηρέαζε. Για πες μου δύο λόγια για την ομάδα σου. Νεανική οπωσδήποτε ομάδα του Ερυσπόρου που ετοιμάζεις φέτος. Ναι, συμφωνώ. Νεανική ομάδα, νέα ομάδα. Δεν ήταν ο αέρας, ήταν το μυαλό το πρόβλημά μας και εκεί εστιάζουμε και από την αρχή της προετοιμασίας έχουμε εστιάσει περισσότερο στο μυαλό των ποδοσφαιριστών και στους ρόλους που θα έχουμε στο γήπεδο. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Θέλει λίγο χρόνο, υπομονή, επιμονή για να το βρούμε και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Μάλιστα. Πιστεύεις ότι χρειάζεται η ομάδα κάποιες προσθήκες? Σίγουρα χρειάζεται προσθήκες η ομάδα γιατί είναι νέοι ποδοσφαιριστές, νέοι σε ηλικία ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρέπει να πλαισιωθούν για να βοηθηθούν από μεγαλύτερους, από έμπειρους ποδοσφαιριστές για να εξελιχθούν και αυτοί όπως πρέπει, σταδιακά. Μάλιστα. Στο δεύτερο ημίχρονο δείξατε, ισορροπήσατε το παιχνίδι, βγήκατε στην επίθεση περισσότερες φορές. Βέβαια και ο αέρας ήταν που επηρέασε και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο και τις δύο ομάδες. Ναι, ισχύει ότι στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιαστήκαμε, αλλάξαμε το μυαλό μας όπως μιλήσαμε στα αποδυτήρια και είπαμε. Πήραμε τους ρόλους που έχουμε δώσει στους ποδοσφαιριστές και υπηρετήσαμε καλύτερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό ήταν που άλλαξε λίγο την εικόνα τη δική μας. Θέλουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμη, σίγουρα το ξέρουμε. Ξέρουμε που βαδίζουμε, είμαστε στο σωστό δρόμο όμως και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Πιστεύεις δηλαδή θα είναι μια χρονιά καλή για τον Ερυσπόρο φέτος? Σίγουρα θα είναι μια χρονιά η οποία τα παιδιά αυτά θα βελτιώνονται και η ομάδα θα παρουσιάζει εβδομάδα με την εβδομάδα καλύτερο πρόσωπο. Αυτό μπορώ να το εγγυηθώ και να το πω σίγουρα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή χρονιά. Ευχαριστώ, Νικολάκη.